Καλησπέρα σας φίλοι μου αγαπημένοι. Πάμε να δούμε τις προβλέψεις του Δεκέμβρη, να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο μήνας. Φτιάξουμε και το μαλλί. Λοιπόν, πάμε. Η εβδομάδα ξεκίνησε με την δυναμική σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στον άξονα το Ξώτη Διδύμου και πραγματοποιείται σήμερα, η οποία φέρνει και ανατροπέ και αλλαγέ σε όλου του τομεί. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μην αφήσετε το πάθο να σα κατακλείσει και να σα επηρεάσει. Και να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σα και στι δυνατότητέ σα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν θετικέ όψει ε, που θα επικρατούν στον Ερμή, ε, ο οποίο βρίσκεται στο Σκορπιό, με το Δία στον Κρόνο, στον Εγώκυρο. Και δεν πρέπει να αφήσετε ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Ε, ακόμα και να, αν υπάρχει εκκρεμότητα και πρέπει να λύσετε κάποια θέματα, κάντε το τώρα για να ξεμπλέξετε. Ε, αύριο ο Ερμής περνάει στον τοξότη. Βέβαια θα βρίσκεται σε μία θέση αδυναμίας για το συγκεκριμένο πλανήτη και δεν, θα μπορέσουμε να βάλει, και δεν μπορεί να βάλει κανείς τις σκέψεις του σε ορθή πορεία. Ε, ξεκινάμε με τα κρυαράκια μα. Για σας αγαπημένα, βελτιώνονται οι επαγγελματικές συνθήκες, οι εργασιακές. Οι συνεργασίες σας θα προχωρήσουν χωρίς καμπανεβάσματα και αυτό σας βάζει σε μία ερημία. Τώρα ξεκαθαρίζετε ότι πρόβλημα υπήρξε στο επαγγελματικά και στα συναδελφικά θέματα και τακτοποιείτε ζητήματα που σας προκαλούν ψυχική φθορά. Ο Δεκέμβριο θα σα εφοδιάσει με ερωτισμό και ανάγκη για άμεσε προσεγγίσει. Όσοι από εσά είστε ελεύθεροι, είναι πολύ πιθανό να κάνει την εμφάνισή του Πρόσωπο που εδώ και καιρό αρκετό καιρό προσπαθούσε να σας, ε, ε, να σας πλησιάσει και δεν είχε γίνει. Για όσους ψάχνετε για εργασία ή θέλετε να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δράση, θα υπάρξει μία πρόταση που θα, θα σας δώσει άνοιγμα βελτίωσης και άμεσης εξέλιξης. Οι οικονομικές σας επιλογές θα είναι προσγειωμένες, θα καταφέρετε να κινηθείτε σε συνετά πλαίσια. Τα βράκια μου αγαπημένα! Ο Δεκέμβριο έχει άμεση επίδραση στον τρόπο σκέψη σα και στο συναισθηματικό σα κόσμο. Σε οικονομικό επίπεδο θα επανεξετάσετε κάποιε κινήσει ή επιλογέ σα, ενδεχομένω να αλλάξετε ακόμα και τι επιθυμίε και του στόχου σα. Και φυσικά δεν θα βάλετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σα, οι επιλογέ σα θα στοχεύουν στην κατοχήρωση. Πολύ πιθανόν θα είναι να προβείτε σε κάποιε αγορέ. Ωστόσο, δεν θα ξεφύγει η καταναλωτική σα διάθεση. Αυτό ο μήνα σα κάνει επιρρεπή σε έντονου ενθουσιασμού και ενδεχομένω θα σα οθήσει σε ανυπόμονε ενέργειε. Σε θέματα που εκκρεμούν, μην βιαστείτε για άμεσα αποτελέσματα, αποφύγετε την ανυπομονησία. <coughs> Συγγνώμη. σταθερότητα θα επιδιώξετε στον επαγγελματικό τομέα, για την ώρα όμω θα, θα πρέπει να αφήσετε στην άκρη τα ρίσκα και τα τολμηρά άλματα. Διδυμάκια μου αγαπημένα, ε, πολύ πιθανόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να σας βοητεύσει. Και φυσικά θα έχετε τη διδιάθεση και την ευκαιρία να προχωρήσετε σε προσωπικό ραντεβού για να ανοιχνεύσετε τι πρόσωπο είναι αυτό. Όλον το μήνα θα σας χαρακτηρίζει ευδιαθεσία, ε, θετικέ απαντήσεις θα δώσετε σε προτάσεις για διασκέδαση και κοινωνικές συνευρέσεις. Στον επαγγελματικό σας τομέα... Καλό θα είναι να μην τρενάρετε ζητήματα που απαιτούν ριζικέ αποφάσει. Προσοχή σε βήματα οικονομικού ρίσκου. Τώρα, ενδιαφέρον θα δείξετε και στα οικογενειακά σα θέματα που υπάρχουν, ε, όπω επίση θα υπάρχουν ευχάριστε συναντήσει μέσα στην οικογένεια. Καρκινάκια μου. Ο Δεκέμβριο θα σα βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε και να παραδειγματιστείτε ε, για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Σκεπτόμενοι θα είναι οι στάσει σα, συνειδητά θα αποφύγετε τι επί... Θα είστε συναισθηματικοί όλο αυτό το μήνα και θα είναι ενισχυμένη η διέστησή σα. Έτσι ώστε οι επιλογέ που θα κάνετε θα είναι τέτοιε καλέ για να εμπιστευτείτε το ένστικτό σα. Ενδιαφέρον θα δείξετε στα καινούργια πρόσωπα που θα σα πλησιάσουν ή θα σα συστήσουν μέσα σε φιλικό περιβάλλον. Εσεί οι εγχωμένοι ή προβληματισμένοι θα βγείτε από την ανασφάλεια και τον πανικό και θα βρείτε τι απαιτούμενε λύσει. Πολύ καλό ο μήνα και για εσά. Λιονταράκια μου. Εσεί που έχετε δυσαρεστηθεί πάρα πολύ, βάζετε τέλο στι αποτυχημένε καταστάσει του παρελθόντο, παίρνετε τα πάνω σα και διαγράφετε τα πάντα και ξεκινάτε από την αρχή. Θα υπάρξουν πολλά ευχάριστα γεγονότα σε συναισθηματικά ζητήματα για κάποιου από εσά θα υπάρξει νέα γνωριμία για του τρακωμένου έρχονται συμφιλιώσει. Εστιάστε στα ευχάριστα γεγονότα που θα προκύψουν, αξιοποιήστε το άνοιγμα που θα σα δοθεί από μια καινούργια επαγγελματική πρόταση και φυσικά θα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να επεκταθείτε και να αποκτήσετε καινούργιε συνεργασίε. Και συνεχίζουμε με τα παρθενάκια μα. Εσεί που θέλετε να διορθώσετε λάθη του παρελθόντο, θα υπάρξει ευνοϊκό άνοιγμα. Θα βρεθείτε να συνομιλείτε με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν αποκλείεται να σα εκδηλώσει θερμό ενδιαφέρον. Για εσά, του συναισθηματικά απογοητευμένου, ανοιχτή θα είναι η προοπτική σταθερή σχέση. Είναι μια πολύ καλή χρονική στιγμή για επανασυνδέσει, υποχωρούν οι, εγω... οι εγωισμοί, ε, συγκαταβατικότητα και κατανόηση θα υπάρξει ανάμεσα σε εσά και το πρόσωπο που σα ενδιαφέρει. Στα επαγγελματικά σα και στι υποχρεώσει σα, θα θελήσετε να δρομολογηθούν οι καταστάσει για να μην υπάρξουν καθυστερήσει. Ενδεχομένω να προχωρήσετε σε καινούργια εγχειρήματα, θα έχετε όμω τη διάθεση να ρισκάρετε ταυτόχρονα όμω και να κατοχυρώσετε τα κεκτημένα σα. Ζυγάκια μου. Ο Δεκέμβριο θα σα βοηθήσει να προβιωθείτε στην πραγματικότητα, θα είστε σε, σκέ, σε θέση να σκεφτείτε βασιζόμενοι σε μια ρεαλιστική βάση, ωστόσο προσοχή στι κυκλοσυμικέ σα αντιδράσει. Εσεί που είστε σε αναζήτηση συντρόφου, θα βρείτε το σωστό και ελκυστικό τρόπο να προσεγγίσετε το άτομο που σα ενδιαφέρει με ένα καινούριο πρόσωπο θα μιλήσετε και, αμοιβαία, και θα είναι αμοιβαία η μεταξύ σας έλξη. Ε, τώρα, αυτό το, αυτό το, μήνα φεύγουν τα έντονα, συναισθημα... τα έντονα συναισθηματικά σκαπανεβάσματα, βγαίνετε από τις απεσιόδοξες σκέψεις που δημιουργούν αβάσιμες ανησυχίε. Θα σκέφτεστε μόνο αισιόδοξα και έτσι θα καταφέρετε να βρείτε λύσει και διεξόδου. Η ανάγκη σα για χαλάρωση θα σα σωθεί να ασχοληθείτε με δραστηριότητε που σα διασκεδάζουν. Συνεχίζουμε με το Σκορπιούς. Ε, από τις αρχές του μήνα ίσως να υπάρξει σύγχυση στον εσωτερικό σας κόσμο, αρνητικές, καθώς αρνητικές σκέψεις θα κάνουν την εμφάνισή τους. Θα προσπαθήσετε να κρατήσετε μυστικές κάποιες ενέργειες ή σκέψεις σας. Σε περίπτωση που, θα προσ, που προσπαθήσουν να σας πιέσουν, θα αποφύγετε τις ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο Δεκέμβριος θα τονώσει την αισθησιακή πλευρά του χαρακτήρα σας... Και η στάση σα θα είναι ερωτική, ελκυστική, ίσω και, και κάπω μυστήρια. Τώρα θα νιώσετε την ανάγκη να προσεγγίσετε, θα είστε επικοινωνιακοί, θα φλερτάρετε με πρόσχερη και θετική διάθεση. Αυτό το μήνα φαίνεται στην άκρη τη έντονη ανησυχία, ειρηνική θα είναι η στάση σα σε θέματα διαφωνιών, θα αποφύγετε να παρατραβήξετε τι καταστάσει, δεν θα έχετε τη διάθεση να προκαλέσετε αντιπαραθέσει και θα εστιάσετε την ψυχολογική σα ηρεμία και ισορροπία, σταθερότητα και θα αναζητήσετε στι επαφέ σα προσωπικέ και φιλικέ. Το ξωτάκια μου. Και ο μήνα των γενεθλίων σα και χρόνια πολλά. Μέσα στο Δεκέμβριο οι ενέργειέ σα θα είναι τολμηρέ, δυναμικέ και απελευθερωμένε. Βασική σα επιθυμία θα είναι να βγείτε από συνθήκε στάσεων ή ανιαρέ, θα αποστασιοποιηθείτε από καταστάσει που σα αγχώνουν ή σα δημιουργούν προβληματισμού για μελλοντικά ζητήματα. Θα νιώσετε πω σα κουράζουν οι επαναλήψει. Πρωταρχική σα ανάγκη θα είναι η αναζωογόνηση και η ψυχολογική ανανέωση. Στα αισθηματικά σα βγαίνετε από την αναμονή με δικέ σα ε, ε ενέργειε. Θα γίνουν συναντήσει, συνομιλίε και θα είναι ιδιαίτερω ενδιαφέρουσε και με προοπτική. Στα επαγγελματικά θέματα, προσοχή στην ανυπομονησία σα. Προσπαθήστε να ρεγουλάρετε το άγχο σα. Σε συνεδριάσεις και συμφωνίες θα πρέπει να κινηθείτε σκεπτόμενοι και όχι παρορμητικά. Εγώ κεράκια μου. <coughs> ε... ο μήνα ξεκινάει και εσεί δυναμώνεστε, σκέπτεστε στρατηγικά και περνάτε στην άμεση εφαρμογή των σχεδίων σα. Τόσο στα αισθηματικά όσο και στα επαγγελματικά. Συγκροτημένη θα είναι η σκέψη σα, ωστόσο προσοχή να μην εμφανιστούν αιμονέ, κινηθείτε εντό ορθολογικού πλαισίου. Στον αισθηματικό τομέα θα υπάρξουν τηλεφωνήματα και συναντήσει. Ε, ένα συγκεκριμένο ραντεβού δεν θα σα ενθουσιάσει. Σε περίπτωση που θέλετε να επανασυνδεθείτε, οι συνομιλίε που θα προκύψουν θα φέρουν επανένωση. Προσοχή στι υπερβολέ και στι εξάρτησει που ουσιαστικά θα προκύψουν από παρόρμηση και όχι από κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Κινηθείτε μεθοδικά, οι ειδικέ αλλαγέ θέλουν το χρόνο του για να δουλέψουν. Ιδροχοάκια μου. Αυτόν το μήνα ανοίγεστε επαγγελματικά. Εσεί οι φιλόδοξοι θα εστιάσετε στη σαδιοδρομία και στην καριέρα σα. Ενισχυμένη θα είναι η ανταγωνιστικότητα Ωστόσο, προσοχή στου έμονου ανταγωνισμού. Ο Δεκέμβριο θα απελευθερώσει τι αισθήσει σα. Εσεί που είστε σε σχέση, η στάση στο τέρι σα θα είναι θερμή και εκδηλωτική. Η ανάγκη σα να εστιάσετε στο συνέστημα και στην έλξη θα φέρει ισορροπία στι επαφέ σα. Ευχάριστη καστάληξη θα έχουν οι απρόοπτε εξομολογήσει. Τώρα είστε έτοιμοι για επαγγελματικά ρίσκα και οικονομικά, ωστόσο, προσοχή στι υπερβολέ. Αποφύγετε τι βιαστικέ και ανυπόμονε ενέργειε και σοφό θα ήταν να λείψουν οι παρορμητικέ κινήσει. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μα. Ο Δεκέμβριος θα σα εξοπλίσει με ορθολογισμό και μεθοδο... μεθοδικότητα, ωστόσο, ίσω να μην λείψουν οι στιγμέ που θα φανείτε ισοστρεφεί. Οι αποφάσει που θα πάρετε θα στηρίζονται στη λογική συνειδητά θα αποφύγετε τι οριοποιήσει και τι εξειδανικεύσει. Δεν αποκλείεται να καταφύγετε σε, σε ονειροπολίσει, ωστόσο θα καταφέρετε να μείνετε εντό τη πραγματικότητα. Δυνατή θα είναι η διέστησή σα. Εσεί οι ελεύθεροι εμπιστευτείτε το ένστικτό σα. Θα είναι σωστό ο οδηγό σε περίπτωση που θέλετε να δοκιμαστείτε με κάποια νέα γνωριμία. Ο μήνα αυτό θα σα φέρει αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Θα στρέψει το, το ενδιαφέρον σα σε ανανεωτικέ επαφέ και συναντήσει. Ουσιαστικά βάζετε στόχο να αναπτερωθείτε και να ανανεώσετε την ψυχολογία σας. Ένας υπέροχος υπέροχος μήνας. Εύχομαι, είναι και ο μήνας των γιορτών, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Θα τα πούμε την ερχόμενη και μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο κανάλι μου Angel Tips στο YouTube και να ακούτε και από εκεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά, πολλά, πολλά μυστικά που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Και εκεί θα ακούσετε και τις αιτήσει κινέζικες προβλέψεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Ε, επίσης, τις αιτήσει προβλέψεις του 2021 θα τις διαβάσετε από το περιοδικό μας, από το WIS, που θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Υπάρχουν όλες οι αιτήσει προβλέψεις. Καλή συνέχεια αγαπημένοι μου, γεια σας.